Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Πάτρα TV. Ουρές στα λογιστικά γραφεία για τις αιτήσεις για το κοινωνικό μέρισμα. Θα πληρωθεί 21 και 22 Δεκεμβρίου, μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου η προθεσμία. Φοβούνται λάθη οι δικαιούχοι και απευθύνονται σε ειδικούς. Της κακομοίρας στα ΚΕΠ για τις διορθώσεις στον ΑΜΚΑ. Ουρές μέχρι το βράδυ. Δείτε τι γινόταν το πρωί έξω από το λογιστικό γραφείο στην οδό Ιωνίας. Δεκάδες οι δικαιούχοι κοινωνικού μερίσματος που περίμεναν αρκετή ώρα για να συμπληρώσουν την αίτησή τους. Ίδια εικόνα και σε άλλα λογιστικά γραφεία. Οι λογιστές και φοροτεχνικοί στην κυριολεξία τρέχουν και δεν φτάνουν. Όσο για τις τιμές, κάποιοι παίρνουν 10 ευρώ, άλλοι 15 και άλλοι 20. Να είναι καλά ο Τσίπρας που δίνει τα μερίσματα. Ναι, δηλαδή ο κόσμος δεν ξέρει να το κάνει μόνος, έτσι είναι... Όχι, είναι λίγο περίπλοκο. Όχι, δεν είναι περίπλοκο, απλώς δεν ξέρει ο κόσμος. Οπότε αναγκαστικά έχεις σε γραφεία. Αναγκαστικά, να μην δουλέψουμε κι εμείς. Μάλιστα. Στις 20 με 21 Δεκεμβρίου θα πιστωθούν οι λογαριασμοί των δικαιούχων με τα χρήματα που τους αναλογούν για το κοινωνικό μέρισμα. Αναφορικά με τα προβλήματα που έχουν διαπιστωθεί κατά τη διάρκεια της υποβολής αιτήσεων, τα λάθη που αφορούν στον ΑΜΚΑ ή για διορθώσεις που αφορούν στα αίτια ασφάλισης, αφορούν στην καταχώρηση λάθους στοιχείων στον ΕΦΚΑ. Ενώ για τα λάθη που τυχόν προκύψουν από τις φορολογικές δηλώσεις, δεν μπορούν να κάνουν κάτι οι δικαιούχοι κατά την υποβολή της αίτησης. Η κυβέρνηση παραδέχεται πάντως πως οριακά σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχουν αδικίες και επεσήμανε πως αν κάποιος κάνει λάθος την αίτησή του, μπορεί να την ακυρώσει και να υποβάλει νέα αίτηση. Είναι αρκετές ημέρες, έτσι κι αλλιώς εγώ νομίζω ότι οι δικαιούχοι θα έχουν κλείσει μέχρι τέλος εβδομάδος, θα έχουμε τελειώσει. Οι αιτήσεις, να δώσουμε μέχρι το πρωί, ήταν περίπου 500.000 είχαν εγκριθεί. Mm-hmm. Αυτό είναι περίπου το 50% όσες έχουν υποβληθεί. Είναι... Σχετικά με τους φιλοξενούμενους ανακοινώθηκε ότι πρέπει να μπουν με τα δικά τους στοιχεία στην πλατφόρμα και αμέσως ειδοποιούνται ότι πρέπει να προβούν στην συνένεση της δήλωσης και της ορθότητας των στοιχείων με αυτόν που τους φιλοξενεί. Και καμιά 200.000 οι οποίες είναι σε εκκρεμότητα, γιατί όταν έχεις ένα φιλοξενούμενο πρέπει να υπάρχει συνένεση και από το φιλοξενούμενο, γιατί αλλιώς θα παίρνανε τα λεφτά και του φιλοξενούμενου. Έχουν μπει διάφορες δικλείδες, αλλά όλες αυτές οι δικλείδες που μπορεί να δημιουργούν κάποιες καθυστερήσεις, ενδεχομένως και αδικίες, κύριε Φλαμή. Όχι, το είπε και ο Γενικός Γραμματέας, ότι υπάρχουν και αδικίες. Ναι, ναι, δεν το συζητώ, αλλά και να σας πω κάτι. Γίνονται διότι οι πονηρίδιδες, να το πω έτσι, όχι ότι δεν έχουν ανάγκη, όλος ο κόσμος έχει ανάγκη, και εσείς και εγώ και ο καθένας. Αλλά αυτά το κοινωνικό μέρισμα πρέπει να καταλάβουμε. Ότι το δίνουν όχι στους φτωχούς, στους ακραίους φτωχούς. Αν μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε αυτό, ίσως τα πράγματα να γίνουν και λίγο πιο απλά. Σχετικά με τους συνταξιούχους άνω των 70 ετών, τονίστηκε ότι παρόλο που δεν υποχρεούνται σε υποβολή αίτησης, εν τούτης μπορούν, αν το επιθυμούν, να κάνουν την αίτηση και στην συνέχεια θα πάρουν τα χρήματα όχι με τη σύνταξή τους, αλλά όπως και οι λοιποί δικαιούχοι. Στο ΚΕΠ της Πάτρας έσπευσαν και σήμερα πολίτες όπου αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την υποβολή της αίτησής τους για το κοινωνικό μέρισμα. Χθες σχηματίστηκαν ουρές μέχρι τις 8 το βράδυ, οπότε και σταμάτησε η λειτουργία του ΚΕΠ και έτσι πολλοί έμειναν χωρίς επίλυση του προβλήματός τους. Οι περισσότεροι σπέβδουν στο ΚΕΠ είτε για να κάνουν την αίτηση είτε για να διορθώσουν το ΑΦΜΗ και το ΝΑΜΚΑ που απαιτούνται για την ηλεκτρονική υποβολή τους. 57. 157 και τώρα μέσα είναι. Άλλη τόση. Περιμένετε αρκετή ώρα. Mm-hmm. Περίπου. Γιατί να μην περιμένουμε μία ώρα. Για το μέρισμα. Βέβαια. Τα λεφτά που μας έχουν πάρει να μας τα δώσουν πίσω. Και το Πάσχα να μας τα ξαναπάρουν πάλι. Ταλαιπωρία λίγο τώρα εδώ, ταλαιπωρία. Ταλαιπωρία, πολύ ταλαιπωρία μου. Και ήρθα να φτιάξω τα χαρτιά, αλλά θέλει μια εξοδότηση της γυναίκας. Για πάντη βγάλω, δεν ξεμπερδεύω. Να ενεργοποιήσω το ΑΜΚΑ μου. Απλά, αλλά είναι δυστυχώς. Το ΑΜΚΑ πολύ... χρειάζεται για το μέρισμα. Μάλιστα, μάλιστα. Αλλά έχει πολύ κόσμο. Δεν το περίμενα κι εγώ έτσι και δυστυχώς θα περιμένουμε. Πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι ήρθαν και χθες το βράδυ εδώ στα ΚΕΠ. Δεν κατάφεραν να εξυπηρετηθούν λόγω του ότι είχε πάρα πολύ κόσμο και ήρθαν και σήμερα το πρωί. Και ακόμα η ώρα είναι 10, περιμένουν ακόμα στην ουρά από τις 8 και 7 η ώρα το πρωί. Όχι, θα περιμένουμε. Έχει κόσμο μέσα αρκετό. Έχει, είμαστε από χθες το βράδυ εδώ. Από χθες το βράδυ? Από χθες το βράδυ, ναι. Φύγαμε, δεν μας εξυπηρετήσαν, δεν ξανά ήρθαμε. Αναμονή και πάλι.
Αλλά χρειάζεται να περάσετε από εδώ όμως, έτσι. Χρειάζεται, ναι, για συστήματα, για λάθος του συστήματος, όχι για δικά μας λάθη. Δηλαδή? Δηλαδή, άλλα ισχύουν, αλλά δεν μας δίνει το προβάδισμα το σύστημα και αναγκαστικά πρέπει να περάσουμε από εδώ για να το τακτοποιήσουμε. Σήμερα από τις 7 και 4 που έχω έρθει εδώ, περίμεναν τουλάχιστον 15 άτομα για το ίδιο θέμα, επικαιροποίηση στοιχείων ΆΜΚΑ. Ευτυχώς ο κόσμος υπάρχει μια ωραία συνεργασία, μια αρμονία όπως βλέπετε, παρόλο που υπάρχει στην αναμονή 150 άτομα αυτή την ώρα. Και προσπαθούμε όλοι, και το προσωπικό καταβάλει υπεράνθρωπες προσπάθειες, και προσπαθούμε όλοι μέχρι τις 12 του μήνα που έχει δοθεί η ημερομηνία, που θα είναι για μας ένας Γολγοθάς, θεωρώ, και για τους πολίτες, να βοηθήσουμε τον κόσμο στη δύσκολη αυτή στιγμή. Ο κόσμος συναρχωμένος και είναι πολύ μαζεμένος, με αποτέλεσμα να θέλει κάποια ρύθμιση, το οποίο κάνουν τα πάντα υπεύθυνοι εδώ. Πέρα από τον ΆΜΚΑ, αρκετοί πολίτες προσπαθούσαν να βγάλουν άκρη και με άλλα λάθη τα οποία διαπίστωσαν. Όπως για παράδειγμα το ότι δεν φαινόταν στο σύστημα το δεύτερο παιδί τους, ενώ στη θέση του φαινόταν ένα άλλο, άγνωστο. Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε 32χρονος πατέρας 5 παιδιών. Καρφώθηκε με το δίκυκλό του σε λεωφορείο. Ένας ακόμη νέος άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που έγινε στον πύργο. Πρόκειται για τον Γιώργο Σημακόπουλο, μόλις 32 ετών, πατέρα 5 παιδιών, παιδί πολυτεχνής οικογένειας και ο ίδιος. Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 7 χθες το βράδυ, στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Το δίκυκλο που οδηγούσε ο 32χρονος με κατεύθυνση προς το πράσινο του πύργου συγκρούστηκε με τοπικά με λεωφορείο του Κτερυλίας, το οποίο κινείται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Πύργος Βούναργο. Από τη σύγκρουση, ο 32χρονος εκτινάχθηκε και προσέκρουσε αρχικά στο πλάγιο τμήμα του Παρμπρίζ, σπάζοντάς το, και στη συνέχεια βρέθηκε στο έδαφος με σφοδρότητα. Ο θάνατός του ήταν ακαριέως. Σοκ για ηλικιωμένες στην Πάτρα. Τις απειλούσαν με μαχαίρι και τις λίστευαν μέσα στα σπίτια τους. Πηγάνε ένα μαχαίρι και μου λέει: σε κάρφωσα τα λεφτά. Όλα τα λεφτά πάμε μέσα να μου τα δώσει. Γιατί τώρα θα σε καρφώσω. Η κυρία Μαρία μας περιγράφει πώς ο 16χρονος την άρπαξε, της έκλεισε το στόμα και την ανάγκασε να της δώσει τη σύνταξη που μόλις είχε πάρει. 800 ευρώ. Άντεξες λίγο. Αλλά αυτός με σπρώχνει. Και μου λέει: έλα μέσα να μου δώσει τα λεφτά. Προχωρεί τα λεφτά. Εγώ φώναζα και αυτός μου βουλώνει το στόμα. Ναι. Και αφού είδα και έβγαλε το μαχαίρι, έλα του λέω: σα έχω να στα δώσω, και πήγαινε να φύγει. Και μπήκατε εκεί μέσα, ε. Εδώ. Ναι. Άνοιξε αυτό. Ναι. Ψάχνε να βρει χρυσαφικά. Δεν βρήκε χρυσαφικά. Του λέω: δεν έχω, μου τα έχουν κλέψει. Έπαιρνε τούτο, είναι τα γυαλιά του, λέω αυτό. Σας απειλούσε όμως, έτσι, σας απειλούσε. Με το μαχαίρι. Με τουσμένο το στόμα, βουτάει δύο πορτοφόλια και έφυγε. Και πήρε τα λεφτά όλα. Φύγε. Μου βγάλει και τη βέρα από το χέρι, τώρα να φοράγα ένα... Ναι, και τη βέρα. Ναι, δεν την κατάλαβα, μετά την κατάλαβα, μου την τράβηξε. Ο δράστης όμως δεν περιορίστηκε μόνο σε αυτό το χτύπημα. Επιτέθηκε και σε μία άλλη ηλικιωμένη, την κυρία Νικολίτσα. Δεν σεβάστηκε την κατάστασή της. Επιχείρησε να της βγάλει τα δαχτυλίδια από τα χέρια. Συνολικά επιχείρησε να ληστέψει 5 γυναίκες. Ήταν στο παράθυρο και σας τράβαγε το χέρι για να σας βγάλει τα δαχτυλίδια. Α, ναι. Τα δεν λέω. Τα τράβαγε, το τράβαγε, το τράβαγε. Και ο καλά του λέω: ναι, τι κάνεις εκεί. Τι κάνεις εκεί. Άσε μου το χέρι. Άσε μου το χέρι. Εκείνος εκεί, πα. Έβγαινε η δέρα, το δαχτυλίδι. Και το πήρε. Έτυχε εκείνη την ώρα που χτύπησε τη μητέρα μου να περνάει ένα περιπολικό και το σταμάτησα. Και αμέσως πήραν τηλέφωνο, καταθέσαμε το γεγονός που έγινε. Η κυρία Σταματία έβαλε τις φωνές και γλίτωσε. Ο δράστης φοβήθηκε και έφυγε. Ο ένας ο τρίτος, ένας μικρός κοντός, τον έχουν πιάσει, είχε πηδήσει μέσα, είχε σπρώξει το παράθυρο, έσπασε το σύρτη και ήταν μέσα. Σου λέει: θα μπει μέσα αυτή, θα φάει το ξύλο της χρονιάς της και ό,τι είναι να πάρει. Και μπαίνω μέσα και βάλω τις φωνές και φύγανε αρωνάμες. Βάλατε φωνές και σωθήκατε. Έβαλα φωνές και σώθηκα, δεν λες τίποτα. Μπορεί από το συγκεκριμένο σπίτι να έφυγε άπραγος, πήγε όμως ένα άλλο, στην οδό Λασκάριος, και άρπαξε μέχρι και την τηλεόραση. Μπήκε από
εδώ. Ναι. Έρχομαι και εγώ, βρίσκω ανοιχτή την πόρτα. Ναι. Και το παράθυρο έτσι. Ναι. Τη μάνα μου όρθια. Τη λέω τι έπαθες, γιατί είσαι έτσι αγχωμένη και λοιπά και γιατί είναι ανοιχτή πόρτα. Μου λέει δεν ξέρω, μου λέει σαν να ήταν ένας μαύρος άνθρωπος, μου λέει σαν να μου τράβαγε τα δαχτυλίδια, σαν να εγώ να φωνάζω, να ουρλιάζω. Τώρα 92 χρονών, τι να ουρλιάξει και τι να φωνάξει, τι ψυχή να βγάλει. Τρέχω γρήγορα, λέω μήπως μπήκε σε καμιά ντουλάπα και κρύφτηκε για να τη κάνει ιστορία μετά. Μου είχε πάρει την τηλεόραση. 32 ετών, μία Panasonic, καινούργια τεχνολογία. Ο 16χρονος αναγνωρίστηκε από τα θύματα του όταν το συνέλαβε η αστυνομία. Ήταν σεσημασμένος. Είχε στόχους σπίτια στην περιοχή των προσφυγικών κοντά στην οδό Ιωνίας και Ελευθερίου Βενιζέλου. Διάρρηξη μελία 2.000 ευρώ σε μίνι μάρκετ στην οδό Μεσολογγίου. Σε εξέλιξη οι έρευνες της αστυνομίας, σήμερα το πρωί προσήχθησαν δύο ύποπτοι. Οι δράστες άνοιξαν το ρολό στο μίνι μάρκετ που βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Σμύρνης και Μεσολογγίου. Μπήκαν μέσα στο κατάστημα και άρπαξαν 2.000 ευρώ. Η αστυνομία ξεκίνησε ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και την σύλληψή τους. Σήμερα το πρωί, άνδρες της ομάδας Δίας προχώρησαν σε δύο προσαγωγές υπόπτων στην οδό Σουνίου στις γραμμές του τρένου πίσω από τη Βέσο Μάρε. Οι ύποπτοι είναι αλλοδαποί. Οδηγήθηκαν στην ασφάλεια για τα περαιτέρω. Ο διοκτήτης του μίνι μάρκετ κλήθηκε να τους αναγνωρίσει, όμως όπως αποδείχθηκε δεν ήσαν αυτοί οι δράστες της διάρρηξης. Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται. Ξεκίνησαν σήμερα οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Συγκέντρωση και πορεία για τους πληστηριασμούς στην Πάτρα έξω από το Ειρηνοδικείο πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι. Μεγάλη συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης έξω από το Ειρηνοδικείο Πατρών. Φοιτητές, μέλη κινημάτων πολιτών, μέλη της ΛΑΕ και του ΕΠΑΜ αλλά και του ΠΑΜΕ βρέθηκαν έξω από το Ειρηνοδικείο με σκοπό να διαμαρτυρηθούν κατά των πληστηριασμών. Στη συγκέντρωση συμμετείχε επίσης ο Δήμαρχος Πατρίων Κώστας Πελετίδης, αντιδήμαρχοι, καθώς και οι επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων Βίβιαν Σαμούρη και Χρήστος Πατούχας. Συνεχίζουμε έναν αγώνα. Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει πάρει τις αποφάσεις του. Ο αγώνας αυτός, τον οποίο συνεχίζουμε, θέλουμε να κάνουμε γνωστό σε όσους ονειρεύονται ότι με χίλιους δυο τρόπους θα βρουν να ξεμπλοκάρουν αυτή τη διαδικασία και να τσακίσουν τον λαό μας. Εμείς λέμε ότι δεν θα προχωρήσει και θα βρούμε και εμείς τους τρόπους μας. Όπως αυτοί μηχανεύονται και βρίσκουν τρόπους για να κάνουν τις δουλειές, δηλαδή για να βγατήσουν τα κέρδη αυτών όπου κατέχουν τον πλούτο. Έτσι και εμείς θα βρούμε τους τρόπους για να τους αντιμετωπίσουμε. Και πιστεύουμε ότι ενωμένος ο λαός μας έχει όλη τη δυνατότητα να στραφεί ενάντια σε αυτούς που κερδίζουν από αυτή τη διαδικασία και οι κυβερνώντες που παίρνουν τέτοιου είδους αποφάσεις να περάσουν στο περιθώριο και να αλλάξουν οι σχετισμοί δύναμη. Βλέπετε ότι ενισχύονται με δυνάμεις όλα τα κινήματα. Έρχεται από την κοινωνία κόσμος, είναι μαζί μας και ο Δήμαρχος σήμερα Πατρέων, που σημαίνει αυτό είναι ένα μήνυμα ότι τα πράγματα δεν είναι πλέον τόσο εύκολα για αυτούς που πιστεύουν ότι με τις δυνάμεις καταστολής θα ξεσπιτώσουν. Να θυμίσουμε πως από σήμερα ξεκίνησαν και επίσημα οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Αλλά σύμφωνα με τους συγκεντρωμένους, μαζί με τους ηλεκτρονικούς υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να γίνουν και πληστηριασμοί όπως τους ξέραμε μέχρι χθες. Και έτσι είναι αποφασισμένοι κάθε Τετάρτη να βρίσκονται εκεί για να τους εμποδίσουν. Νωρίτερα είχε πραγματοποιηθεί και πορεία από την πλατεία Γεωργίου μέχρι το Ειρηνοδικείο. Όλοι στον αγώνα! Κανείς συμβιβασμό! Ολογράφο που έχει αποφασίσει παράνομα και αντισυνταγματικά να χτυπάει αυτό το κουμπάκι και να καταστρέφει ανθρώπους. Οπότε πιστεύουμε, όπως βλέπετε, είμαστε από παντού. Είμαστε η ΛΑΕ, εδώ είναι τα παιδιά, οι φοιτητές, αναρχικές ομάδες, το ΠΑΜΕ. Σήμερα ευνηδιαστήκαμε ευχάριστα και με το ΠΑΜΕ. Οπότε καλά είναι να αρχίσουμε όλοι μαζί να παλεύουμε. Γιατί τα σπίτια αφορούν όλους μας, δεν αφορούν μόνο εμένα και εσάς. Δεν θα γίνει ηλεκτρονική μόνο, θα είναι και με την παλιά διαδικασία, όπως είμαστε εδώ και σήμερα. Άρα εμείς κάθε Τετάρτη θα πρέπει να είμαστε παρόντες και εδώ στο Ειρηνοδικείο της Πάτρας
για να τους πούμε όχι. Αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα εκατοντάδες πολίτες μπλοκάρουν τους χριστιανούς που διαλειμούνται με τον παλιό τρόπο, τον συμβατικό τρόπο, και αντιστέκονται σε μία λέλαπα που έχει φέρει η σημερινή κυβέρνηση, η οποία υποσχέθηκε όταν βγήκε, γιατί δεν είχε καμία ιδεολογία να υποσχεθεί, ότι το κανένα σπίτι στην ψηφιακή τραπεζή. Αυτό ψήφισαν οι οπαδοί της και αποκαλύπτει σε αυτούς τους τελευταίους δυστυχείς οπαδούς της. Ουρές στα ATM των τραπεζών καταβάλλονται από χθες τα αναδρομικά σε πάνω από 1 εκατομμύριο συνταξιούχους. Από το πρωί σε τράπεζες και ταχυδρομεία επικρατεί το αδιαχώρητο, με τους συνταξιούχους να σπέβδουν για τη σύνταξή τους. Πόσα αναδρομικών που ξεκινούν από 5 ευρώ και φτάνουν τις 3.234 ευρώ παίρνουν από χθες το απόγευμα πάνω από 1 εκατομμύριο συνταξιούχοι του Δημοσίου, του ΙΚΑ, των Ταμείων ΔΕΚΟ, των Τραπεζών, του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών και του ΝΑΤ, με την επιστροφή των λάθος κρατήσεων που είχαν στην κύρια σύνταξη. Ναι, μου επιστρέψαν. Πόσα? 250. 250 ευρώ. 200... Αυτά που είχαν κρατήσει. Ναι, μπορεί να περάσουμε τις κατέρες με 250 ευρώ, τι να κάνεις. Δεν είδα τίποτα εκεί, πολύ κόσμο. Και φύγαμε, τι να κάνουμε. Δεν βλέπετε ουρά για ενημέρωση. Αν και άκουσα ότι 30 ευρώ, 15, κρατήσανε το αλληλεγγύη σε όλα τα χρόνια. Δώσανε το πείδωμα αυτό, τι που λέγανε. Δεν είδα τίποτα γιατί δεν πρόλαβα. Α, δεν πρόλαβες έτσι. Δεν είναι πείδωμα, είναι λάθος κρατήσεις που σας έκανε κρατήσεις. Ναι, η γυναίκα μου είπε ότι πήρε ένα δεκάρικο, λέει. Μπράβο. Επιστροφή 10 ευρώ. Ναι, έτσι μου ομολογηθήκαν. Τα ποσά των αναδρομικών είναι καθαρά, μετά το φόρο 20%, ενώ δεν απαλλάσσονται του μέτρου της κατάσχεσης. Όσοι έχουν λήξει πρόθεσμες οφειλές σε εφορία και ταμεία κινδυνεύουν να μην πάρουν τίποτα, αν ο λογαριασμός τους εμφανίσει ποσό άνω των 1.250 ευρώ, που είναι το όριο του ακατάσχετου λογαριασμού. Συνολικά θα δοθούν 295 εκατομμύρια ευρώ, αλλά μετά το φόρο 20% στους συνταξιούχους θα φτάσουν τα 236 εκατομμύρια ευρώ. Από ό,τι βλέπω στον πατέρα μου, έχουν επιστρέψει γύρω στα 250 ευρώ. Όλοι τα περιμένουν τώρα. Έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση, όλοι τα περιμένουν. Το θέμα είναι ότι λένε ότι είναι επίδομα όλοι. Αυτό είναι το ωραίο, σε λίγο θα το βγάλουν και δώρο και θα προχωρήσουμε. Πάντως δεν κουνιέται κανείς, παιδιά. Σε επέστρεψαν. Όχι. Γιατί κάνω πολύ γύρω. Δηλαδή δεν σας είχαν κρατήσει χρήματα εσάς? Όχι. Ήρθατε τώρα να πάρετε χρήματα? Ναι. Πήρατε τη σύνταξή σας? Πήρα τη σύνταξη, ναι. Παραπάνω τίποτα, μηδέν. Κατά μέσο όρο, οι 1.010.000 συνταξιούχοι θα λάβουν 235 ευρώ, με ανώτατο ποσό τα 3.230 ευρώ και κατώτατο τα 5 ευρώ. Τα μεγαλύτερα λαμβάνουν όσοι συνταξιοδοτήθηκαν πριν από το 2012. Όσοι αποχώρησαν το 2014 παίρνουν λιγότερα, γιατί είχαν τις λάθος κρατήσεις ασθενείας στην κυρία σύνταξη για λιγότερους μήνες. Ενώ όσοι αποχώρησαν με σύνταξη από 1η Πρώτου 2015 θα λάβουν ακόμη λιγότερα σε σύγκριση με τους υπόλοιπους. Μάχη για τη μουσική στη νέα παραγωγή του Διπεθέ Πάτρας. Για αρπαχτή του Θάνου Μικρούτσικου κάνει λόγο η Δημοτική Σύμβουλος Ουρανία Μπίρμπα. Για αρπαχτή του Θάνου Μικρούτσικου μιλά με ανάρτησή της η Δημοτική Σύμβουλος της ΡΑΠ Ουρανία Μπίρμπα σε σχέση με την παράσταση του Διπεθέ Φουέντε Οβεχούνα. Καλή η παράσταση, γράφει, αλλά τράβηξε χρονικά. Εξαιρετική ερμηνεία από τους παλιούς ηθοποιούς. Έλαμψαν και τα αστέρια της δραματικής σχολής, προς γνώση και συμμόρφωση της Δημοτικής Αρχής του ΚΚΕ, που επιχείρησε να την απαξιώσει και να την υποβαθμίσει πριν 2 χρόνια. Και συνεχίζει. Άκουσα τη μουσική και έφρυξα με την αρπαχτή του Μικρούτσικου που πήρε 12.000 ευρώ για μια διασκευή που δεν έκανε, με τις ευλογίες της δημοτικής πλειοψηφίας που ξέχασε τι του έσουρε χρόνια τώρα. Και συνεχίζει. Θυμίζω ότι υπήρξε ιδρυτής και διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας 86 και καλλιτεχνικός διευθυντής της πολιτιστικής πρωτεύουσας. Μια υποχρέωση στην Πάτρα την είχε ο αθεόφοβος, τότε που έβρεχε λεφτά και δεν έμεινε τίποτα στην πόλη. Σκέφτομαι, αν ήταν άλλη στο Δημαρχείο της Μεζόνος, η σημερινή Δημοτική Αρχή για αυτή την αρπαχτή θα έκανε πορεία διαμαρτυρίας μέχρι τη Φουέντε Οβεχούνα. Πάντως και ο ηθοποιός Τάξης Χρυσικάκος αλλά και ο Δήμαρχος Παδραίων Κώστας Πελετίδης εξήραν την παράσταση, τους ηθοποιούς και γενικότερα την παραγωγή.
Δεν είναι μια εργασιακή σχέση για μένα, γιατί δόξα τω Θεώ, αυτά έχουν ξεπεραστεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πάω εκεί που με πάει η ψυχή μου και όχι εκεί που με πάει η τσέπη μου. Άρα, για να είμαι εδώ, κάτι σημαίνει για μένα. Γιατί όλοι όσοι είναι εδώ πέρα είναι συντελεστές που θα δώσουν το αποτέλεσμα της δουλειάς τους με τέτοιο τρόπο που και εμείς θα το γευτούμε. Από χθες η Πάτρα απέκτησε εορταστικό διάκοσμο. Τα χριστουγεννιάτικα φώτα άναψαν παρουσία του Δημάρχου. Παρουσία του Δημάρχου Πατρέων Κώστα Πελετίδη, της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνας Γεροπαναγιώτη, αντιδημάρχων αλλά και εργαζομένων του τομέα ηλεκτροφωτισμού του Δήμου, άναψε το βράδυ της Τρίτης ο χριστουγεννιάτικος διάκοσμος της Πάτρας. Έτοιμοι, φύγαμε, πάμε! Καλές γιορτές σε όλους, υγεία σε όλους. Ευχαριστούμε τους εργαζόμενους του Δήμου που για μια ακόμα φορά κάνουν την πόλη μας φωτεινή, γιορτινή και ταυτόχρονα δημιουργούν τις προϋποθέσεις να τις χαρούμε αυτές τις γιορτές και κουράγιο να ξεπεράσουμε και τα εμπόδια, να είμαστε σε όλα μας χαρούμενοι και ευτυχισμένοι, δουλειά για όλους και να μπορούμε να περάσουμε και τις γιορτές μας όπως θέλουμε όλοι. Ο διάκοσμος έχει τοποθετηθεί εξ ολοκλήρου από τους εργαζομένους του τομέα ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Πατρέων και θα φωτίσει το κέντρο και τις συνοικίες του Δήμου αλλά και γειτονιές των πρώην Καποδιστριακών Δήμων. Έχουν μεγιστοποιήσει την προσπάθειά τους και το βλέπετε και το οποίο αποδεικνύει και τη δυνατότητα των εργαζομένων μας και την προσπάθεια που κάνουν, το οποίο δείχνει ότι δεν είναι μια τυπική δουλειά, δεν είναι κάτι το οποίο άντε να βγάλουμε κάτι ότι δουλεύουμε με μεράκι. Και το βλέπετε και το γνωρίζετε και βλέπετε και τους εργαζόμενους με τι πάθος ασχολούνται με αυτό το θέμα. Και εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Patras TV. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ. Αν μας δώσετε ένα λεπτό από το χρόνο σας, θα σας δώσουμε 3 χρόνια από το δικό μας. Γιατί στο Δούβρι δεν αγοράζεις, επενδύεις. Είμαστε δίπλα σας σε κάθε ξεχωριστή στιγμή. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.